Καλημέρα σας, πώς είστε, χαίρετε, καλό μεσημέρι. Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, το καθιερωμένο για αυτές τις μέρες της καραντίνας για τον κορονοϊό «Μένουμε σπίτι», το «Μένουμε σπίτι» της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2020, το οποίο θα μπει στο ανάλογο playlist ή κολεξιόν. Πώς είστε σήμερα, ε, να ζητήσω ξανά συγγνώμη για χθες που σας ταλαιπώρησα, που νόμιζα ότι μπορούσα να βγάλω το «Μένουμε σπίτι» σε ζωντανή μετάδοση. Τελικά έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορώ να το κάνω σε ζωντανή μετάδοση και θυμήθηκα και γιατί τον Αύγουστο που σας είχα υποσχεθεί ζωντανές μεταδόσεις προσπαθήσαμε 5-6 φορές και μετά το άφησα, γιατί είναι δύσκολο την ώρα που γίνεται η βιντεοσκόπηση την ώρα που μιλάω στην κάμερα να βλέπω και τα σχόλια, να συγκεντρώνομαι και να μπορώ να βγάζω ένα θετικό αποτέλεσμα. Απολογούμε, θέλω να απολογηθώ επίσης προς όλους εσάς τους φίλους εδώ στο κανάλι, γιατί προχθές, α, δηλαδή προχθές ήταν η Τετάρτη, την Τετάρτη ειδικά που έβγαλε εκείνο το έκτακτο που είχα θυμώσει, ε, ήταν αφιλτράριστα τα νεύρα μου. Ήταν αφιλτράριστος ο θυμό μου, το συνειδητοποίησα χθε το βράδυ χθε το βράδυ που κάθεσα και έκανα την αυτοκριτική μου. Και παρόλο που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να βγάζουμε τα νεύρα μας απέναντι σε αυτούς που μας τα προκαλούν, δεν είναι καλή ιδέα να τα βγάζουμε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μας έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή και εγώ με τη σειρά μου, κάνοντας εκείνο το vlog, γι' αυτό το έχω βάλει να μην φαίνεται τώρα, κάνοντας το, εκείνη τη ζωντανή μετάδοση, Έβγαλα πολύ θυμό, είπα και βομολοχίες, εκ των υστέρων κατάλαβα τι είπα και τώρα κατάλαβα ότι φίλη που μου είχε πει ξανά άκουσε το βίντεο είχε δίκιο και έβγαλα πάρα πολύ θυμό. Σας είχα κάνει και ένα έκτακτο vlog προημερών που σας έλεγα τα δικά μου ελαττώματα και όντως το πιο βασικό ελάττωμα που έχω εγώ είναι η διαχείριση του θυμού μου. Κάντε καφέ να μιλήσουμε. Εγώ έχω εδώ πέρα αυτό το φλιτζάνι το οποίο νομίζω μου το έστειλε η Μαρία Κατσούλη. Μου το έφερε η Μαρία Κατσούλη δώρο αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο μου το έχει φέρει μαζί και με ένα σαπούνι με την ίδια με, με λεβάντα και αυτή την κρέμα χεριών την οποία κατά τη διάρκεια του βλόγου θα τη βάζω στα χέρια μου μπας και βγάλω το super glue. Κάντε καφέ, κάντε τσάι, να τα πούμε. Έχω δικά σας μηνύματα να διαβάσω και δικές μου σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας. Χθε ήρθε ο Παναγιώτης, ο οποίος εργάζεται, η υπηρεσία στην οποία εργάζεται αυτές τις μέρες εννοείται ότι είναι από τις υπηρεσίες που εργάζονται περισσότερο. Δεν λέω ότι η δουλειά κάνει λόγω του ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να υπάρχει έτσι μια προσοχή γύρω από τα προσωπικά του δεδομένα. Γιατί Δεν θέλει να πει το επάγγελμα του ανθρώπου και κάποια άλλα δικά του δεδομένα δεν θέλει να τα πει δικαιούται. Ε, όλοι μας δικαιούμαστε να επιλέξουμε ποιες πληροφορίες μας, δικές μας θα βγουν προς τα έξω και ποιες όχι. Ε, ήρθε από τη δουλειά και ήταν στενοχωρημένος και μου λέει ε, υπάρχει μια έτσι μια, μια, συνθήκη έξω στους δρόμους ή στην υπεραγορά που έχει πάει να ψωνίσει λέει στην υπεραγορά περιμένει απ' έξω ο κόσμος και πρέπει να μπουν με τη σειρά να είναι δύο άτομα νομίζω εξαρτάται και από το μέγεθος της κάθε υπεραγοράς και μου λέει περνάμε συνθήκες που δεν είχαμε περάσει ποτέ και το συζητούσαμε και χθε το βράδυ πρωτού πάμε για ύπνο ε, ότι η δική μας η γενιά, ε, μιλάω για μας που είμαστε 45 ετών Κύπροι και κάτω, δεν έχουμε βιώσει πόλεμο, ε, συνθήκες πολέμου. Οι γονεί μας έχουν βιώσει συνθήκες πολέμου τότε με το 1974 ε, και οι γονεί αρκετών από την Ελλάδα έχουν βιώσει συνθήκες πολέμου τότε με την κατοχή και συνθήκες ε, άλλες, δύσκολες, πολιτιακές. Ε, αυτή, αυτή η συνθήκη που βιώνουμε τώρα, του αναγκαστικού εγκλισμού στο σπίτι για την προφύλαξη όλων μας και ιδιαίτερα των ευπαθών μετα, ε, ομάδων από τη μετάδοση της πανδημίας του COVID, του, του ιού SARS-2V, ο οποίος προκαλεί την πανδημία COVID, την, την ασθένεια COVID-19, είναι μια συνθήκη η οποία προσωμιάζει με συνθήκες πολέμου. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε οι πολίτες τώρα, που μένουμε σόκλησε στα σπίτια μας και όσοι βγαίνουν από τα σπίτια τους βγαίνουν με προφυλάξεις και με πολύ φιδό, είναι μια συνθήκη την οποία θα μπορούσε να τη δει κάποιο σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε συμβατικό πόλεμο. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι αυτός ο ιός είναι κατασκευασμένος, όπως λένε διάφοροι σωνομοσιολόγοι, ή ότι αυτό είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ο οποίος γίνεται με τον ιό, καμία σχέση, δεν πιστεύω σε αυτό. Και ε, μπορώ να σας διαβάσω σε ένα έκτακτο βλόγκ και το άρθρο που έχει γράψει ε, μια επιστήμονα που θαυμάζω, η δόκτωρ Μιρτάνη Πκερή, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γιατί, γιατί να μην σα το διαβάσω τώρα, θα σα το διαβάσω τώρα το άρθρο τη Μιρτάνη, γιατί είναι σημαντικό να καταπολεμούμε τι ε, θεωρίε συνωμοσία οι οποίε μα προκαλούν φόβο. Λοιπόν, η ανάρτηση της Δ. Μυρτάνης Πκερή, η οποία είναι βιολόγο, ε, ε, είναι η δουλειά τη αυτή είναι κατασκευασμένος ο SARS-CoV-2. Σημερινή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Medicine δείχνει σαφώς ότι πόσο ο sars SARS-CoV-2 δεν αποτελεί εργαστηριακό κατασκεύασμα ή αποτέλεσμα γενετικής μηχανικής, η οποία στα αγγλικά λέγεται Genetic Engineering. Οι επιστήμονες έδειξαν έδειξαν ο sars SARS-CoV-2 χρησιμοποιεί ένα ανθρώπινο υποδοχέα, τον ACE2 και έτσι μπαίνει στα κύτταρα. Ας πούμε ότι ξεκλειδώνει την κλειδαριά μια πόρτα στο ανθρώπινο κύτταρο και όμως η αλληλεπίδραση με τον υποδοχή αυτό δεν είναι ιδανική. Για να το πούμε διαφορετικά, αν τον σχεδιάζαμε σε ένα εργαστήριο με σκοπό να προσβάλλει τον άνθρωπο, θα τον φτιάχναμε λίγο καλύτερα. Ο Κόβ, ο παλιός που προκάλεσε την επιδημία του 2003, δεν όταν πολύ καλύτερα. Αυτό φυσικό μας δεν σημαίνει ότι και ο sars ε, Κόβ ήταν, φτιαγμένο σε εργαστήριο φυσικά. Επίσης, όσοι ασχολούμαστε με τη γενετική τροποποίηση, γνωρίζουμε πως η τροποποίηση του γενετικού υλικού αφήνει κάποια υπολείμματα εντό του στο γονιδίωμα του καινούργιο κατασκευασμένου ιού. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει στο SARS-CoV-2. Η πιο βαρετή εντό εωγικών εξήγηση λοιπόν είναι πως ο ιός δημιουργήθηκε Μέσω φυσικής επιλογής, τυχαίων μεταλλάξεων από ένα προϋπάρχοντα ιό, η ανάλυση δείχνει έναν ιό στις νυχτερίδες που μεταπίδισε στον άνθρωπο μέσω κάποιου άλλου ζώου, πιο πιθανό σενάριο ο Παγκολίνος. Το παραπάνω σενάριο προϋποθέτει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Η παρουσία στον ίδιο χώρο ενός ιού που μοιάζει με το SARS-CoV-2, ιός νυχτερίδας, και υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα ενός άλλου ζωικού ξενιστή παγκολίνος για να επιτραπεί στη φυσική επιλογή να προχωρήσει αποτελεσματικά. Οι συνθήκες αυτές υπήρχαν στο συγκεκριμένο Wet Market στην πόλη Wuhan. Και η ιστορία αυτή, αν και δείχνει πως μάλλον δεν υπάρχει ένα εσκεμμένο μεγαλοφιές σχέδιο βιολογικής εξόντωσης μέρος του πληθυσμού της γης, μας δείχνει πως ο σύγχρονος Homo sapiens μια χαρά τα καταφέρνει να, αυτο, καταστρέφεται απλώς λόγω υπερπληθισμού και βλακωδών πρακτικών. Και έχει και στο, τον, τον, τον σύνδεσμο, ο οποίος οδηγεί στο nature.com, το οποίο είναι... Ε, the Proximal Origin of SARS-CoV-2 Nature Medicine είναι ένα επιστημονικό site. Λοιπόν, ε, Διαβάζοντα αυτό, ξαναλέω ότι σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο ιός είναι κατασκευασμένο σε εργαστήριο και απαντώ έτσι και στο φίλο του Θανάση τον Νικολαίδη, ο οποίο συμφωνεί μαζί μου, αλλά μου έχει στείλει κάποια άρθρα να διαβάσω το πρωί. Τα διάβασα Θανάση χωρί να σου απαντήσω. Απολογούμε, το λέω από εδώ. Και ε, είναι μία ε, κατάσταση που βιώνουμε τώρα στην ανθρωπότητα που εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πως σε πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν ομογνωμία και οι κυβερνήσει και οι επιστήμονε και ο λαό και προσπαθούμε με αλληλεγγύη να προφυλάξουμε ο ένα τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και δείχνει ότι ακριβώ υπάρχει ανθρωπιά. Από την άλλη, δεν το κάνει και εύκολο το να μένουμε στο σπίτι και γι' αυτό κάνουμε και τα σφινάκια ψυχική ενδυνάμωση, γι' αυτό φτιάχνουμε και αυτά τα έκτακτα μένουμε στο σπίτι, μένουμε σπίτι για να βοηθηθούμε όσο γίνεται σε αυτή τη συνθήκη. Θέλω να σας πω λίγο για μένα τι έχω πάθει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, σας έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, απολογούμε που γίνουμε βαρετοί. Είμαι εξωστρεφής τύπος. Από μωρό προσπαθούσα να είμαι εξωστρεφής και δεν τα κατάφερνα καλά. Ήμουνα αντζαμί στο, 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 αρσενικό, στο θηλυκό, πώς λέγεται. Τέλο πάντων δεν ήμουνα και πολύ χαριτωμένη όταν προσπαθούσα να κάνω την εξωστρεφή γιατί στην πραγματικότητα πίεζα πολύ τον εαυτό μου. Από μικρή, από την ηλικία του νηπιαγωγείου, επειδή έχω μιλήσει πολύ νωρίς, έχω, έχω αποκτήσει την ικανότητα του λόγου α, γύρω στους 9 με 10 μήνες της ζωής μου και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο πατέρας μου όταν εγώ ήμουν βρέφο τον πρώτο χρόνο της ζωής μου δεν εργαζόταν ο πατέρας μου, ήταν αδιόριστος θεολόγος το 1975 που γεννήθηκα και νομίζω στους εννιά μήνες που της γέννηση μου ε, διορίστηκε ο πατέρας μου ε, έπιασε δουλειά και τότε είχε έρθει η σε ενταντά μου κυρία Ερπίδα ο μπαμπάς μου λοιπόν νέος ήταν 26 ετών μόνο όταν με εμένα νέος, ο, άρτη αφιχθής εξ Αθηνών, ε, με πολλές ε, παιδαγωγικές ιδέες στο μυαλό του ε, πειραματιζόταν πάνω στην κόρη του και με έκανε με βοήθησε να περπατήσω γρήγορα και δεν έχω περάσει και το στάδιο του που μπουσουλάνε τα παιδιά και γι' αυτό λένε ότι όσα, όσα, παιδιά δεν μπουσουλάνε, δεν έχουν καλά ανεπτυγμένη την παρεγκεφαλίδα και έτσι είναι άτσαλες τις κινήσεις τους, αυτό το έχω και δεν είναι καλύτερο στο χωρό και αυτό το έχω. Και επειδή έχω μιλήσει πολύ νωρίς, θυμάμαι πράγματα από πολύ νωρί, γιατί η μνήμη συγκεκριμένη ξεκινάει από τότε που έχουμε δομημένο λόγο που αποθηκεύεται η μνήμη και ελεκτικά. Θυμάμαι λοιπόν από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό σχολείο, ότι απολάμβανα να είμαι μόνιμο. Ότι ένιωθα άσχημα που ήμουν μόνη μου, γιατί μου έλεγα μην είσαι συνέχεια μόνη σου, αλλά στην πραγματικότητα το απολάμβανα να είμαι μόνη μου. Είμαι μοναχικός άνθρωπος. Εδώ στο χωριό ε, έχω βρει την χαρά μου, γιατί είμαι μόνη μου πάρα πολλές ώρες. Ξυπνάω το πρωί, κάνω τα, απαντάω τα email, κάνω τα βίντεο μου, κάνω τις δουλειές στο σπίτι και μέχρι τις 3.30, 3.30 που σχολάει ο Παναγιώτης και επιστρέφει στο σπίτι, έχω περάσει αρκετές ώρες μόνιμη, έχω χορτάσει τη μοναχικότητα και μετά απολαμβάνω την συντροφικότητα και τον ύπνο που κοιμάστε το απόγευμα. Αυτές τις μέρες λοιπόν, και από την προηγούμενη Παρασκευή που ήρθε το καμάρι μου, ο Λάζαρος το καμάρι μας, ήρθε Παρασκευή βράδυ, ήταν μέσα στο άγχος ο Λάζαρος επειδή έπρεπε να ετοιμάσει μια εργασία να την παραδώσει για το μεταπτυχιακό του και ήταν μια εργασία βιβλιογραφίας. Έπρεπε να διαβάσει ε, επιστημονικά άρθρα, papers, να τα καταλάβει, να τα μεταφέρει στην εργασία του, να κάνει το citation κλπ. Όσοι έχετε να κάνετε με, επιστημ, με ακαδημαϊκή δουλειά γνωρίζετε πως είναι. Είχε άγχος λοιπόν το αγόρι. Ε, οπότε, επί κάθε τρει και λίγο ερχόταν, έλα, ε, ναι, δεν νιώθω καλά, έκανε διάφορα για να, αυτός για να ξεδώσει δηλαδή, ξέδιδε σε μένα, όχι με, όχι με άσχημο τρόπο. Μου λέγε δεν μπορώ και δεν και έβγαζε διάφορα τραγούδια και ο κορονοϊός και ο κορονοϊός και προέχουμε εργασίε με τον κορονοϊό και διάφορα yeah. τέτοια. Εγώ επειδή είμαι πολύ εσωστρεφής και επειδή μου αρέσει η μοναχικότητα και επειδή αναστατώνομαι από πολλές ε, από πολλά εξωτερικά ερεθίσματα, λίγο όπω αυτού που έχουν σύνδρομο Asperger, έχω ρωτήσει την Αριστονίκη με τέσσερα ρελή, δεν έχω σύνδρομο Άσπεργκερ, απλώ είμαι σωστρεφή. Ε, αναστατώθηκα από τις πολλές, από τις πολλές ε, 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 δράσεις. Οπότε είχα αντίδραση και η αντίδραση βγήκε με νεύρα. Τα νεύρα τα είχα προχθές και τα έβγαλα στο έκτακτο βλόκο απολογούμε για αυτά. Εκείνο το έκτακτο vlog το οποίο το είχα κάνει σε live streaming το έχω σβήσει, το έχω βάλει απόρριτο, γιατί όντω όταν το ξανάκουσα κατάλαβα ότι ξέφυγα. Όχι ότι διαφωνώ με το να θυμώνουμε με τους ανθρώπους που έχουν τοξικότητα, αλλά όλος αυτός ο θυμός που έβγαλα και τον ακούγατε εσείς, σαν να έκανα άθελά μου και ότι εκ των το συνειδητοποίησα αυτό που έκανε και ο Λάζαρο άθελά του να μου μεταδίδει το δικό του το άγχο για την εργασία που εγώ δεν είχα εργασία και επηρεάστηκα από το γεγονό ότι ο Λάζαρο είχε άγχο για την εργασία. Δεν κατηγορώ το γιο μου, ε. Αυτό είναι κομμάτι of being a parent. Είναι κομμάτι του να είσαι γονιό. Απλώ επειδή έχω ξεπεδιώσει και τώρα εντελώ τυχαία και λόγω των συνθηκών ο Λάζαρο είναι μαζί μα. Ε, βιώνω ξανά αυτό που βιώνουν πάρα πολλοί γονεί, όλοι οι γονεί το βιώνουν, που τα, με, απορροφούν τα άγχη το παιδιό τους, όπως και τα παιδιά απορροφού, απορροφούν τα άγχη των γονέων τους. Και εγώ θέλω να είμαι χρήσιμη σε εσά, ουσιαστικά χρήσιμη και πραγματικά αγαπητική, γι' αυτό κάθεσα χθε και είπα, δεν θα ξανακάνω live streaming, είτε γιατί όταν το κάνω μπορεί να είμαι θυμωμένη και να σας μεταφέρω ένα θυμό που δεν σας ανήκει και να σας αναστατώσω αδίκως, και είτε για τον άλλο τον απλούστατο λόγο ότι χάνω τη συγκέντρωσή μου όταν βλέπω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος μέσα και στέλνουν συνέχεια σχόλια και έτσι δεν έχει καλό αποτέλεσμα ποιοτικά το βίντεο. Ο σκοπός του καναλιού είναι να είμαστε χρήσιμοι και όχι να είμαστε ε, απλώς φιλικοί. Θέλουμε να είμαστε φιλικοί. Νιώθω αγάπη και φιλικότητα για όλους σας ακόμη και τα προφίλ τα οποία έχουν δεχθεί απόκρυψη μπορούν να βλέπουν τα βίντεο. Και επίση θα πω και κάτι άλλο. Αν κάποιο νιώθει ότι έχει φάει αδίκω απόκρυψη, μπορεί να μου στείλει email στο email μου και να το συζητήσουμε. Ή να φτιάξει ένα νέο προφίλ. Είναι εύκολο να φτιάξει ένα νέο προφίλ. Και αυτή τη φορά να ακολουθήσει τους κανόνες λειτουργίας του κανόνε λειτουργία του καναλιού και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην φάει απόκρυψη, όμως είναι σίγουρο ότι δεν θα φάει απόκρυψη αν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού. Ε, σε μια συνομιλία που είχα χθε μια κυρία, η οποία έγραψε επειδή σε ένα σχόλιο για την μπλοκάρω, μου είπε ότι είμαι και στάπο. Λέει, το κανάλι σου είναι στην άλλη άκρη. Στην μια άκρη είναι τα κανάλια που είναι εντελώ χωρί λογοκρισία και ο καθένα γράφει ό,τι έσχει θέλει, και εσύ είσαι στην άλλη άκρη και είσαι στάπο. Ναι, είμαι πολύ αυστηρή Είμαι πολύ αυστηρή με το περιεχόμενο των σχολείων, ε, όχι για τον λόγο που ε, φαίνεται στην επιφάνεια ότι μου αρέσουν μόνο τα σχόλια τα οποία λένε καλά λόγια για μένα και τα σχόλια που δεν λένε καλά λόγια για μένα τα βάζω απόκρεψη. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι επειδή ακριβώς τα βίντεο αυτά έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα, εάν μπαίνει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο το οποίο έχει μέσα ρητορική μίσους, το οποίο αναφέρεται στον αποστολέα της επιστολής με έναν τρόπο που να τον κάνει να νιώσει ενοχές και να τον καταρακώσει ψυχολογικά, ή αν είναι σχόλια τα οποία έχουν μέσα ε, επανάληψη κοινωνικών στερεοτύπων, κοινωνικών προκαταλήψεων που μας εμποδίζουν από την πνευματική μας αναπτύξη, δεν έχουν χώρο εδώ. Με, με την έννοια του ότι ένας άνθρωπος που έρχεται σε αυτό το κανάλι για να δει τα βίντεο σε αυτά, έρχεται για να πάρει θετικά μηνύματα, να πάρει επικοδομητικά μηνύματα. Και υπάρχουν εξαιρετικοί σχολιαστές στο κανάλι, είσαστε πάρα πολλοί, οι οποίοι γράφουν εξαιρετικά σχόλια. Ε, μου είπε και όλα σε αυτή η κυρία, ε, λες τόσο εύκολα φύγετε από το κανάλι, όμως το κανάλι από μας ζει και από τα likes και από τα views. Υπάρχουν 37.000 εγγεγραμμένοι συνδρομητές, μπαίνουν περί 100.000 άνθρωποι το μήνα στο κανάλι, ε, δεν νομίζω οι 20 άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι, που δεν μπορούν να βάλουν like, μπορούν να βάλουν, αλλά βάζουν dislike. Ε, ότι αν δεν μπαίνουν καθόλου στο κανάλι, θα χάσει το κανάλι τη δημοτικότητα του. Ε, και, και είπα, όποιος θεωρεί ότι αδίκως έχει αποκλειστεί, ας φτιάξει ένα νέο προφίλ και αυτή τη φορά ας προσπαθήσει να λειτουργήσει με βάση τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού, που δεν είναι οι κανόνες λειτουργίας του καναλιού ε, κολακέψτε τη θέκλα και θα σας αφήσω στο κανάλι, καμία σχέση. Οι κανόνες λειτουργίας του καναλιού είναι σεβόμαστε ε, αυτούς και αλλήλους, σεβόμαστε την ψυχοεκπαίδευση μας, προσπαθούμε να μην μεταφέρουμε αρνητικά μηνύματα για τον αποστολέα των επιστολών και για άλλους συνανθρώπους που εκφράζουν τα σώψυχά του και προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί. Πάω τώρα να διαβάσω ωραιότατα δικά σας σχόλια από χθες. Μία φίλη έγραψε. Εγώ είμαι, είμαι με τον έφηβο γιό μου, ε, 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 μου. Είμαστε σπίτι. Βγαίνω μόνο για τα απαραίτητα ψώνια και δεν δυσκολεύομαι. Μου λείπει η προπόνησή μου, αλλά ας κάνω και ένα διάλειμμα και όταν μου τη βιδώνει κάνω μόνο μου σπίτι. Βέβαια δεν είναι το ίδιο. Αυτό που εμένα με αχώνει είναι το οικονομικό θέμα. Γιατί είμαι άνεργη και είχα κλείσει μια δουλειά που θα ξεκινούσε από αύριο και δυστυχώς θα πάει τέλος Απριλίου. Είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις σπόρους και ούτε βοήθεια από τους δικούς σου. Όχι ότι μου την αρνούνται, αλλά και ήδη δεν μπορούν πρακτικά να βοηθήσουν. Μένω με ενίκιο και δεν επιδοτούμε από πουθενά. Το μόνο που κοιτάω είναι το φαγητό μας και τα υπόλοιπα ό,τι βρέξες κατεβάσει. Σκέφτομαι αισιόδοξα γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Κουράγιο σε όλους, είμαστε γης τουλάχιστον. Τα χαιρετίσματα και υπομονή. Πραγματικά, το συζητούσαμε χθε το βράδυ και αυτό με τον Παναγιώτη, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί, έχουν επηρεαστεί ω προ το livelihood του, δηλαδή ω προ την ικανότητα να επιβιώσουν πρακτικά και οικονομικά, με την έννοια του ότι. άκουγα χθε κάποιου αριθμού που μου του είπε η Αριστονίκη, δεν ξέρω αν ισχύουν, λέει 40.000 άνθρωποι στην Ελλάδα απολύθηκαν αυτέ τι μέρε. Και επίση πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που παίρνουν αναγκαστική άδεια να άνευ απολαβών αν ισχύει αυτό το πράγμα. Εσεί ξέρετε, γνωρίζετε καλύτερα. Και σίγουρα όσοι δεν εργάζονται στο δημόσιο και όσοι έχουν επιχειρήσει ή εργάζονται σε επιχειρήσει στον ιδιωτικό τομέα ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί, για παράδειγμα, μια επιχείρηση έχει τα τρέχοντα έξοδα του μηνό, τα νίκια, τα ρεύματα, του λογαριασμού κτλ. Και όμω τώρα για δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε, ένα μήνα, ένα μισή μήνα, δεν ξέρουμε πόσο, θα αναγκαστικά θα είναι κλειστέ. Είναι αλήθεια πω θα υπάρχει πλήγμα στην οικονομία πάλι και την ελληνική και την κυπριακή οικονομία. Όμως, ε, ο τρόπος που σκέφτεται η φίλη μου αρέσει, γιατί με το να βυθιζόμαστε στην αγωνία για το τι θα γίνει, που θα περάσουμε και άλλη κρίση και θα πεινάσουμε και άλλο και θα έχουμε θέματα οικονομικά κλπ. κλπ. Αυτό δεν μας βοηθάει με τίποτα να αντέξουμε το εμπόδιο που είναι μπροστά μας. Το εμπόδιο που είναι μπροστά μας είναι πώς θα βγάλουμε αυτές τις επόμενες μία, δυο, τρεις εβδομάδες, πόσες θα είναι. Εγώ τόσο υπολογίζω το Πολύ, άλλο τρεις εβδομάδε να είναι. Δεν ξέρω, αλλά δεν ε, θεωρώ ότι με, μέχρι το Μάιο το Πολύ θα έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα. Ελπίζω δηλαδή, πιστεύω, ελπίζω. Ε, φίλοι, και σε σένα εύχομαι και σε όσους έχουν υποστεί και θα, ή θα υποστούν και οικονομικές κυρώσεις για αυτή, από αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καλή δύναμη και συμφωνώ ότι το μόνο που είναι πιο σημαντικό είναι το φαγητό μας και η στέγη πάνω από το κεφάλι μας και τα υπόλοιπα ότι βρέξε κατεβάσει. Σκέφτομαι αισιόδοξα γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρα μου. Εδώ στην Κύπρο έχουν, μου λέει ο και στο βράδυ, ότι έχουν ανακοινώσει κάποια μέτρα ότι η αρχή ηλεκτρισμού, Εσεί πώ εσείς τη λέτε εκεί πέρα, τη λέτε ΔΕΗ στην Ελλάδα, ΑΕΚ τη λέμε εδώ στην Κύπρο, έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα μείωση τη τιμή του ρεύματο κατά ένα ποσοστό 10%. Αν θυμάμαι καλά, παράλληλα μου τα λέω, δεν τα έχω διαβάσει. Επίση, οι τράπεζε έχουν ανακοινώσει κάποια μέτρα για όσου επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή των, των διαγγελμάτων, των υπουργικών οι οποίες, και του προεδρικού διαγγέλματο, οι οποίε ε, έχουν κλείσει δουλειέ και επιχειρήσει ώστε να, να έχουν κολύνσεις με την τράπεζα, να μην, μπει φο... να, μην, να μην μπαίνει τόκους για ένα διάστημα και να μπορούν να μην δώσουν τις τους για ένα διάστημα κλπ. Και και Είμαι σίγουρη πως αυτά τα οικονομικά θα τα ψάξετε και θα τα βρείτε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, μια άλλη φίλη έγραψε χθε. όσοι είστε στο δίλημα μετακίνηση ή όχι, ειδικά προς επαρχίες και νησιά, θέρμο παρακαλώ, μείνετε εκεί που είστε. Δυστυχώς οι επαρχίες έχουν μεγαλύτερο ηλικιακά κόσμο που δεν καταλαβαίνει και πολύ να μείνει μέσα, σύνο έχουμε υποστελεχωμένες ούτως ή άλλως τις μονάδες υγείας. Σας παρακαλώ μην μεταφέρεστε, εκτός και αν είναι εντελώς απαραίτητο στην επαρχία. Ε, θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το διαβάζω και το μεταφέρω να σκεφτόμαστε όχι μόνο εγωκεντρικά, να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Εκεί που θα πάμε στην επαρχία, αν οι γονείς μας, οι παππούδες μας είναι μεγάλη ηλικία και, ή και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, μπορεί εμείς να βρούμε την ευκολία μας με το να πάμε στην επαρχία και να νιώθουμε εμείς ασφαλείς, μπορεί όμως ήδη να μεταφέρουμε τον ιό, να είμαστε ασυμπτωματικοί φορείς του ιού, να τους μεταδώσουμε τον ιό και να αρρωστήσουν. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε την καραντίνα. Πρέπει να μείνουμε μέσα δύο εβδομάδε τουλάχιστον. Ο αδερφό μου είπε, μπορεί και περισσότερε. Ο αδερφό μου που είναι ιατρό μου είπε ότι ακόμη δεν γνωρίζουν οι επιστήμονε ακριβώ πόσο καιρό μετά μεταδίδεται. Οι πρώτε ενδείξει λένε ότι ακόμη και οι ασυμπτωματικοί φορεί ε, είναι μεταδοτικοί πέντε εβδομάδε μετά από την πρώτη μέρα που έχουν πάρει τον ιό μέσα του. Εν τω μεταξύ, εγώ θεωρώ ότι πολλοί από εμά μπορεί να είμαστε ασυμπτωματικοί φορεί. Δεν ακούτε αυτοί οι διάσημοι που έχουν εξεταστεί κάποιοι από αυτούς ότι έχουν τον ιό αλλά δεν έχουν συμπτώματα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και εμείς να έχουμε τον ιό και να μην έχουμε συμπτώματα, αλλά να μην το γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε εξεταστεί. Μπορεί και να μην τον έχουμε. Δεν ξέρουμε. Αυτό που έχω καταλάβει για την Αγγλία που προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργό του, ο λεγάμενο, ο τέτοιο αυτό που είναι Πρωθυπουργό τη Αγγλία, από ό,τι κατάλαβα, λέει έχει ένα πλάνο να προστατεύσει του ηλικιωμένου και καλά να μένουν σπίτι και να εκτεθούν όλοι οι άλλοι που δεν είναι ηλικιωμένοι στον ιό και έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει ανοσία και καλά το 60% του πληθυσμού που θα εκτεθεί στον ιό και επειδή είναι νέοι δεν θα πεθάνουν, θα κάνουν αντισώματα ώστε λέει ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα του ιού του χρόνου το χειμώνα να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους. Έχω αναρτήσει και στην ε, ε, κοινότητα στο κανάλι ένα βίντεο που μιλάει αυτός ο επιστήμονας από το MIT ο Έλληνας, ο οποίος λέει ότι αρκετοί επιστήμονες αυτούς είναι στατιστικολόγος, αν κατάλαβα καλά, καλά, bio-statistician, Είναι βιοστατιστικολόγος. Από ό,τι κατάλαβα, ούτε αυτό συμφωνεί, διαφωνούμε αυτή την άποψη. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα που έχουν πάρει και η Κυπριακή και η Ελληνική κυβέρνηση σαφώς είναι πιο προσεγμένα για τους πολίτες, για το χώρο μα, παρά αυτά στην Αγγλία. Χθε μιλούσαμε με μια φίλη που ζει στην Αγγλία, είναι Κύπρια και μιλάμε μέσω Twitter. Και μου είπε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο Λονδίνο, ότι προ... προτιμά ο κόσμος να μην κυκλοφορεί, ότι υπάρχει μεγάλος συνοστισμός στα σούπερ μάρκετ, οπότε είναι πιθανόν πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ κάποιος να κολλήσει τον ιό και μου είπε ότι όσοι είναι στο Λονδίνο κάτι μου έλεγε για το Greek Market, ότι είναι πιο λίγος κόσμος και είναι πιο ασφαλές εκεί. Εσείς που είστε εκεί γνωρίζετε καλύτερα. Είναι και η κόρη μου στην Αγγλία, δεν είναι στο Λονδίνο, είναι στο Portsmouth. Εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αγγλία και όλος ο κόσμος να είμαστε προστατευμένοι και να είμαστε καλά. Μακάρι. Η φίλη Στέλλα, η οποία είναι μια α, πολύ, πολύ συχνή σχολιάστρια για αγαπητή εδώ στο κανάλι, Στέλλα Κοντ, λέει ε, κάτω από το σφινάκι ψυχική ενδυνάμωση 2, χρησιμοποιεί τι δυσκολίε προ όφελό μα. Λέει: Είχα ένα θέμα με την ηλικία μου. Βιαζόμουν να κάνω τα πάντα φέτο, γιατί είμαι 48 και αν περάσω τα 50, καίγομαι. στέλα μου, age is just a number. Η ηλικία είναι απλώ ένα αριθμό. Και όταν περάσουμε τα 50, δεν θα καούμε, θα κάνουμε και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα. Όμω, μια ακόμη ανατροπή στα σχέδιά μου δεν με εκπλήσει. Έχω μια τάση παρέτηση, αλλά εδώ είναι ο αγώνα. Να μην παρετηθώ. Μπράβο Στέλλα μου, είναι πολύ σπουδαίο το μήνυμα που μας δίνεις, γι' αυτό το διαβάζω ξανά. Μια ακόμα ανατροπή στα σχέδια μου δεν με εκπλήσει, έχω μια τάση παρέτησης, αλλά εδώ είναι ο αγώνας, να μην παρετηθώ. Αγωνιστικό μήνυμα. Επίσης αυτό το οποίο έχω αναρτήσει και στην κοινότητα, και να κοιτάζετε και στην κοινότητα γιατί άμα βρω κάτι χρήσιμο τον αυτό. Είναι μια ανακοίνωση τη Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, κλάδο πληροφορική και καινοτόμων τεχνολογιών στη Ψυχιατρική. Λέει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, με αίσθημα ευθύνη σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο όπω η πανδημία του COVID-19, προσφέρει για του επόμενου τρει μήνε δωρεάν στου πολίτε τη χώρα μα ψυχιατρική κάλυψη για θέματα που αφορούν την επιδημία και τι ψυχιατρικέ επιπλοκέ τη. Με τη χρήση του λογισμικού τη ΜΕΛΑΠΟΥΣ τη αναγνωρισμένη πλατφόρμα τηλεψυχιατρική στην Ευρώπη, Μέλαπου. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με πολύ απλουστευμένη λογική ώστε να χρησιμοποιηθεί από τον, οποιονδήποτε με ένα κλικ. Η online διαδικτυακή συνεδρία με την ειδική εφαρμογή βιτεοκλήση τη Μέλαπου δεν χρειάζεται εγκατάσταση επιπλέον προγράμματο για τη συνεδρία. Αρκεί ένα λάπτοπ και μια σύνδεση στο Ιντερνετ. Για περισσότερε πληροφορίε στο www.site.gr www.site.gr psych.gr. Αυτή η ανακοίνωση την έχω ανακτημένη στην κοινότητα. Σε μια δύσκολη περίοδο, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και ο κλάδο πληροφορική και καινοτομία δημιουργούν νέα δεδομένα στην υγεία με στόχο να συνδράμουν του συνανθρώπου μα που, 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 που τόσο πολύ δοκιμάζονται. Στη συνέχεια, θα προτείνουμε και άλλε δράσει αντιμετώπιση των συνεπειών τη πανδημία. Διοικητικό Συμβούλιο τη Ελληνική ψυχιατρικής Εταιρεία. Εξαιρετικά, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Και είπαμε πάλι στο www.psych.gr για δωρεάν online συνεδρίε. Κάντε το. Δοκιμάστε το, το και γράψτε μα μας και κάτω από το βίντεο την εμπειρία σα. Η φίλη Νίκη από τη Σάμο, που είναι αυτή που μου στείλε τώρα τα σκουλαρίκια, όχι αυτά, εκείνα που φορούσα που ήταν έτσι σαν παλιακά, χειροποίητα. Τα έχω φορέσει χθες, θα και μετά. Λέει, ε, ευχαριστούμε θέκλα μου για να γελάσει. Εδώ στη Σάμο χρησιμοποιούμε μια έκφραση για να μείνουμε σπίτι. Κάτ στα βγά. σω το λέγει αλλού, δεν ξέρω. Κάτ στα βγά. Κάτ στα βγά. Κάτ σπίτς που έλεγε ο Γιάννη προχθέ. Κάτ στα βγά. Κάτ στα βγά δηλαδή. Η Μαρία Ελιάδου, πολύ αγαπημένη, την έχω γνωρίσει και από κοντά στην Αθήνα. Είχε έρθει και στο σεμινάριο που κάναμε τον Νοεμβρίο, είχε έρθει και στην παρουσίαση του βιβλίου. Το πιο ωραίο σφινάκι ήταν αυτό. Το σφινάκι ψυχική ενδυνάμωση 4. Οι σκέψει αριστονίκη μα που διάβαζα χθε το βράδυ. Θα το κοινοποιήσω στου φίλου μου. Αποφάσισα από σήμερα να ακούω μόνο τα πιο σημαντικά. Θα διαβάζω βιβλία και θα βλέπω ταινίε. Καλή σα μέρα, γλυκιά μου κορίτσια. Αριστονίκη και θέκλα στην υγειά σα. Αλήθεια, πώ σα φαίνονται τα σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης. Ε, έχω και άλλα προετοιμασμένα, σας είπα. Επίσης, κάτω από το ίδιο σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης, το 4, στο οποίο είχα διαβάσει την εξαιρετική ανάρτηση της αγαπημένης σε όλους μας Αριστονίκης, λέει μια φίλη Ευσταθία Γκριτσοπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά, σας παρακολουθούμε με τον άνδρα μου κάθε βράδυ, μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητάμε και να αναλύουμε το κάθε βλόκ του σχεδιτισμού μας. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό ένα ζευγάρι να παρακολουθεί τα vlogs και να τα συζητάει μεταξύ του. Οι δύο φίλε να παρακολουθούν τα vlogs και να συζητάνε μεταξύ του. Ή εμεί όλη η διαδικτυακή παρέα να παρακολουθούμε το vlog και να το συζητάμε μεταξύ μα. Είναι αφορμή για ψυχοφέλιμη επικοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσά. Μια άλλη φίλη, η Μαρίνα Κουρέλα, λέει να είσαι καλά κοριτσάκι μου γλυκό και όμορφο για τη συντροφιά σου. Απολαμβάνω την παρέα σου. Είμαι σε καραντίνα γιατί ανήκω στι ευπαθεί ομάδε λόγω καρκίνου. Πολλά περαστικά αγάπη μα. Αλλά δεν με νοιάζει ούτε το σκέφτομαι. Χαίρομαι πολύ γιατί έχω εσά. Καλό ξημέρο μα σε όλου σα. Υγεία και φώτιση να μα δώσει ο Θεό. Αμήν. Και τώρα έχουμε και ένα μικρό το οποίο θα το διαβάσω γιατί είναι λίγο σχετικό με αυτά που είχαμε πει χθε στο χθεσινό με σπίτι, που ήταν για του γονεί που θέλουν σόνι και καλά τα παιδιά του να πάνε τώρα να κάτσουν σπίτι μαζί του. Μαζί, να κάτσουν σπίτι μαζί τους. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ, να τα κόψω αυτά τα βλάχικη. Η ομιλία είναι αυτή. Τι είναι, χωριάτικη ομιλία, αλλά σε ποιε περιοχέ τη Ελλάδο. μα είπε η φίλη, και αλλού ίσω. Μια φίλη γράφει. Καλησπέρα. Καταρχά καλησπέρα. Είστε πολύ καλή ψυχολόγο. Τα λέτε όλα τόσο απλά και κατανοητά. Αυτό σημαίνει πω είστε πολλοί άνθρωποι και μπράβο σας γιατί στη σημερινή εποχή σπανίζουν. Τοξικά αδέρφια λοιπόν έχω και εγώ παρόλο που έχασα τα εφηβικά μου χρόνια να τους μεγαλώσω, δηλαδή υπήρξε γονιοποιημένο παιδί, τα παιδιά, τέσσερα παρακαλώ, δύο από τη μία μου αδελφή και άλλα δύο από την άλλη, Σήμερα βέβαια που μεγαλώσαμε παιδιά τους, μου είπαν ότι εγώ δεν τους πρόσφερα τίποτα και ότι είμαι ένα τίποτα. Αλλά αυτά τα λόγια δεν μου τα είπαν τα παιδιά, αλλά αδελφές μου και άλλα πολλά. Το 2016 χάσαμε τη μητέρα μας και από τότε με έχουν κάνει πέρα. Είμαι το μαύρο πρόβατο. Εγώ για αυτές έχω κάνει, έχω και έναν αδελφό μεγαλύτερο από μένα και αυτόν τον έχω βάλει στα λόγια για μένα και, για τη γυναίκα, και, τη γυναίκα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν μεταξύ αυτές είναι παντρεμένες με καλές δουλειέ. Άσε δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα σκληρά λόγια έχουν, ακούσει. Έχω ακούσει είναι το κάτι άλλο. Όσε φορέ έχω προσπαθήσει να κάνω με διάλογο πάντα μου λένε ότι έχω πρόβλημα, ότι είμαι κομπλεξικός. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα, δεν παραδέχονται τίποτα. Ό,τι και να πω άλλον επειδή δεν έχω μάθει να χαδεύω τα αυτιά γι' αυτό θέλω να ακούσουν. Τώρα Με βγάλαν έξω και από μια κληρονομιά του πατέρα μου και άστα να πάνε. Σα παρακολουθώ, κυρία Θέκλα. Μπορείτε κάποια στιγμή να απαντήσετε. Το μόνο μου στήριγμα είναι πλέον η οικογένεια μου. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Με υγεία Παναγία μαζί σα. Έχουμε κάνει αρκετά vlogs και για τοξικά αδέρφια, τα το οποία αδικεί το ένα το άλλο, χρησιμοποιεί το ένα το άλλο, η τοξικότητα υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που έχω να πω στη φίλη που έστειλε την, την επιστολή που ήταν τόσο ταραγμένη, οπότε γι' ε, αυτό ήταν, 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 δύσκολο να τη διαβάσω. Είδατε γιατί σας είπα τις επιστολές πριν να έχω χρόνο να τις ξανασυντάξω, να τις κάνω πιο κατανοητές κτλ. Φαντάζομαι αυτήν την ταραχή τη έγραφε τη νόητα. Ε, είσαι τυχερή που η πυρηνική σου οικογένεια, δηλαδή ο άντρας σου και τα παιδιά σου, είστε σε καλή κατάσταση μεταξύ τους. Και τα αδέρφια μα, μακάρι να έχουμε καλά αδέρφια και να έχουμε ε, τακτικέ επαφέ μαζί τους και να χαιρόμαστε, αλλά αν τα αδέρφια μα φέρονται με τέτοιου τρόπου, απαξιωτικού, τοξικού και χειριστικούς, καλύτερα να δεν κόβουμε εντελώ τι επαφέ μαζί του, να αραιώσουμε πάρα πολύ τι επαφέ μαζί του, γιατί ναι, επηρεαζόμαστε. Ένα λεπτό. ...επηρεαζόμαστε από την τοξικότητα των άλλων ανθρώπων. Είχα ετοιμάσει εδώ πέρα... Ε, ...μια σημείωση για το ότι κανείς δεν είναι... Ε, ...δεν έχει... Α, α, δεν έχει ε, ε, ...κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την τοξικότητα. Δηλαδή όσο ψυχολογημένος και να είσαι, όσο ψυχοψαγμένος και να είσαι... ...όσο... Ε, πνευματικά όριμο άνθρωπος και να είσαι. Όση ψυχοθεραπεία και αν έχεις κάνει, εάν επιτρέπεις τη ζωή σου να τη δει η τοξικότητα, αυτή σιγά σιγά θα σε φάει όπως το σαράκι, τρώει το ξύλο. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να πει εγώ τα έχω καταφέρει και είμαι άτρωτο από την τοξικότητα. Ουδή άτρωτο. Νομίζω αυτό πρέπει να το κάνω σε ένα μικρό βιντεάκι, ίσω σε ένα σφινάκι ψυχική ενδυνάμωσης. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, λοιπόν, και από τον εαυτό μα και από του άλλου. Ε, Σα εύχομαι να, να βρίσκετε τρόπου ώστε να είστε καλά και μέσα στο σπίτι. Ξέρω πω είναι δύσκολο σε ένα διαμέρισμα, ειδικά να μένει μέσα στο σπίτι. Ε, μια, μπορείτε να κάνετε κάποιες προσπάθειες ειδικά όσοι μένετε με άλλους και ίσως έχετε και το θεματάκι που έχω εγώ της εσωστρέφειας και θέλετε ώρες ησυχία. μήπως να αλλάξετε λίγο τις ώρες σας, δηλαδή την ώρα που κοιμάται ο ένας να ο άλλος ξύπνιος, π.χ. Να, 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 παίρνει κάποιο τη σιέστα του 2 με 4 και ο άλλος να την παίρνει 5 με 7 ή 4 με 6, Οπότε, ώστε να έχουμε μια-δύο ώρε τη μέρα τουλάχιστον να είμαστε μόνοι μα, ειδικά σε ένα μικρό διαμέρισμα, αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Yeah. Για, και ε, είπαμε, έχει και διαμέρισμα. Έγραφε μια φίλη χθε και στενοχωρήθηκα πολύ που το είδα ότι έχει και διαμέρισματα που δεν έχουν μπαλκόνια. Και είναι και πολύ μικρά μου. Λέει 40 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα και χωρί μπαλκόνι, πώ τη βγάζει, δύσκολα. Βάλε όμω μουσικέ, φιλενάδα. Ε, αν έχει smart τηλεόραση ή στον υπολογιστή σου. Βρες φωτογραφίες από φύση και βά, βάζετε, βάζετε τις φωτογραφίες αυτές από φύση να παίζουν. Οι smart τηλεοράσεις, οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν υποδοχή USB που μπορείς να φορτώσεις μέσα φωτογραφίες που να βρεις από το διαδίκτυο από τη φύση και να το έχεις να παίζουν εκεί οι φωτογραφίες από τη φύση και ακόμη βλέποντας μια φωτογραφία από τη φύση νιώθεις καλύτερα παρά να είσαι κλεισμένο στο διαμέρισμα. Φυσικά το καλύτερο από όλα είναι να μπορεί να είσαι στη φύση ε, και αν υπάρχει κοντά στην περιοχή σα χώρο που μπορείτε να πάτε ανοιχτά στη φύση. Μπορείτε να το κάνετε με προσοχή όμως. <laughs> δεν είμαι ειδική εγώ σε αυτά, αλλά οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι κακό να είσαι στη φύση, φτάνει να μην είναι πολυκοσμία στη φύση και να μην βρεθείς μαζί με ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή αν είσαι εσύ, ανήκεις εσύ σε ευάλωτη μονάδα πληθυσμού, σε ομα... βάλω τη ομάδα πληθυσμού να μην συναντηθεί με ανθρώπου πολύ κοντά που αν έχουν τον ιό μπορέσουν να μεταδώσουν και να πάει στο τράφι η καραντίνα μα. Την αγάπη μου να έχετε όλοι, φιλιά. Θα τα πούμε ξανά με το μένουμε σπίτι αύριο και μέσα στη μέρα θα δείτε διάφορα ε, ε σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης και τέτοια. Σας αγαπώ πολύ.